έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε μια πολύ δική μας έκθεση, την έκθεση της Λέσχης Φωτογραφίας Σπάρτης, η οποία πιστεύω ότι αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο την βιωματική σχέση των Λακώνων με την ελιά. Η ελιά είναι ίσως το δέντρο το πιο χαρακτηριστικό όλου του ελληνικού τοπίου και ιδιαίτερα της Λακωνίας. Σε αυτή την έκθεση θα δείτε με πόση αγάπη αγκάλιασαν όλοι οι φωτογράφοι το θέμα τους, δίνοντας όλες τις διαστάσεις της ελιάς σαν δέντρο, σαν άνθος, σαν καρπό, της ελιάς μόνη της, της ελιάς μέσα στο τοπίο, μέσα στην πόλη της Σπάρτης, μέσα στα αρχαία, της ελιάς μέσα στις χαρές και στις λύπες, της καμένης και αναγεννημένης ελιάς, της ελιάς που συνδέεται με όλα τα έθιμα και τα ήθη του τόπου, της ελιάς του μόχθου, της ελιάς της καθημερινότητας και της ελιάς των καθημερινών και των εξαιρετικών στιγμών. Είναι τιμή μεγάλη να σας έχουμε κοντά μας απόψε στην έκθεση με θέμα την ελιά. Δεν θέλω να πω τίποτα, για το θέμα τα είπε η κυρία Βλάχου. Εγώ θα αναξάρω το ρόλο του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιός και ιδιαίτερα και της κυρίας Βλάχου και του κυρίου Κυριαζή που βοήθησαν πάρα πολύ στο να ολοκληρωθεί αυτή η έκθεση. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βλάχου. Ευχαριστούμε και εμείς. Δεν έτυχε, πέτυχε, που λένε. Είναι από τα τυχαία. Είναι από τα κάρμα, τα κάρμα. Θέλω να συγχαρώ θερμά τους ανθρώπους της Λέσχης της Φωτογραφίας της Σπάρτης, γιατί για μία ακόμη φορά δημιούργησαν μία πολύ σημαντική πολιτιστική κίνηση, μία πολύ σημαντική, θα έλεγα, δράση. Και αυτό σε ένα χώρο κατεξοχήν σχετικό με το θέμα τους, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όλη τη Λακωνία, αφορά όλους τους Λάκωνες, είναι ζυμωμένο το θέμα της ελιάς, η ελιά, με όλους μας, με τους κατοίκους της περιοχής, με τους ανθρώπους της, με τους προγόνους μας, με την λακωνική αρχαιότητα. Θερμά συγχαρητήρια, γιατί στις φωτογραφίες αυτές αποτυπώνεται ένα κομμάτι από την ζώσα πραγματικότητα, αλλά και την πραγματικότητα της ιστορίας, της προϊστορίας και του μέλλοντος αυτού του τόπου, που είναι η ελιά, το ελαιόδαυρο και το λάδι. Θερμά συγχαρητήρια. Ah, vale.